Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στις αγορές. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκόπο έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Από τους 11 τομείς του S&P, οι 8 έκλεισαν σε θετικό έδαφος με θετικό πρωταγωνιστή το Real Estate. Αντίθετα, η ενέργεια τον ήπια λίγο. Οι αμερικανικές μετοχές χθες Τετάρτη ξεπέρασαν την απογευματινή πτώση και έκλεισαν τελικά με άνοδο. Φαίνεται τα πιο ήπια σχόλια των ομιλητών της Fed τελικά υπερίσχυσαν τον υψηλότερο από το αναμενόμενο στοιχείο για το BPI, δείκτη τιμών παραγωγού. Συγκεκριμένα, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,43%, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,19% και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στα πράσινα κατά 0,71%. Χθες Πέμπτη είχαμε τα αποτελέσματα του PPI, δείκτη τιμών παραγωγού, καθώς και του Core PPI, οι οποίοι αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο για το μήνα Σεπτέμβριο. Πριν περάσουμε στα αποτελέσματά τους όμως, να πούμε και δύο λόγια για το τι δείχνουν αυτοί οι δύο δείκτες. Ο PPI είναι ουσιαστικά ο πληθωρισμός των επιχειρήσεων. Μας δείχνει δηλαδή αν τα πράγματα γίνονται πιο ακριβά ή πιο φθηνά για τις επιχειρήσεις και την παραγωγή τους. Αν για παράδειγμα ο PPI αυξηθεί, αυτό μάλλον θα σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για να παράξουν τα ίδια προϊόντα. Αργά ή γρήγορα, ο PPI περνάει και στον καταναλωτή, CPI, εκτός αν παρεύουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Το αδερφάκι του PPI, ο Core PPI, είναι εντελώς ίδιος, απλά δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια που είναι ευμετάβλητα. Τώρα, σε επίπεδο μήνα, ο PPI διαμορφώθηκε στο 0,5%, ενώ οι προβλέψεις ήταν για 0,3%. Είδαμε δηλαδή επιβράδυνση από το 0,7% που ήταν τον Αύγουστο, αλλά λιγότερη από όσοι θα θέλαμε. Σε επίπεδο χρόνου, τα αποτελέσματα δεν ήταν και ιδιαίτερα θετικά, μιας και ο PPI αυξήθηκε στο 2,2%, ξεπερνώντας μάλιστα και τις προβλέψεις για 1,6%. Ο Core PPI τώρα σε επίπεδο χρόνου αυξήθηκε στο 2,7%, αρκετά πάνω από τις εκτιμήσεις του 2,3%. Και κάπου εδώ πρέπει να πούμε πως ο PPI είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που κοιτάζει η Fed για να αποφασίσει τι θα κάνει με τα επιτόκια. Οπότε ξεκάθαρα οι αγορές δεν χάρηκαν. Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς? Τίποτα. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη το DCA στο VUA. Αν οι αγορές πέσουν λόγω επιπλέον αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, κάτι το οποίο βέβαια δεν βλέπει η αγορά, εμείς θα χαρούμε γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να αγοράσουμε ακόμη περισσότερες εκπτώσεις. Αν απ' την άλλη οι αγορές ανέβουν, δεν χρειάζεται να πω γιατί χαιρόμαστε όταν οι αγορές ανεβαίνουν. Αν λοιπόν θέλετε να με ακολουθήσετε σε αυτή την επενδυτική στρατηγική και να αγοράσετε το αγαπημένο μου VUAA, αυτό είναι διαθέσιμο στη Freedom24 που είναι και ο χορηγός σημερινού βίντεο. Σε άλλα σημαντικά νέα, όπως λέμε και στο αγαπημένο μου Seeking Alpha, link στην περιγραφή για κουπόνι $50, η Disney ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών στη Disneyland. Συγκεκριμένα, αύξησε τις τιμές τόσο στο Disneyland της Καλιφόρνιας, όσο και στο Walt Disney World στη Φλόριντα, με τη χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου να παραμένει στα $104. Κάτσε, τότε τι αυξήθηκε, θα μου πείτε. Οι τιμές για τις ημέρες με υψηλή ζήτηση, οι οποίες πήγαν στα $194 από $179 που ήταν πριν. Επίσης, αυξήθηκε και το διήμερο εισιτήριο στα $310 από $285. Οι επενδυτές στην ανακοίνωση των νέων ήταν κάπως θετικοί, όπως μπορούμε να δούμε και από την εξέλιξη της τιμής της μετοχής, αλλά έπειτα μάλλον το ξαναζήγησαν και η μετοχή τελικά έκλεισε στο μείον 0,16%. Τέλος, η Taiwan Semiconductor ενδέχεται να λάβει απαλλαγή από τη ΣΥΠΑ για πιο φθηνό εξοπλισμό chip στην Κίνα. Τον Οκτώβριο του 2022, η ΥΠΑ ανακοίνωσαν νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών σε εταιρείες στην Κίνα. Η Samsung και η SK Hynix ήταν οι μόνες εταιρείες μέχρι στιγμής που εξαιρούνταν, λόγω ανησυχιών ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα τάρασε έντονα τις δραστηριότητες του στην Κίνα. Από ό,τι φαίνεται, σειρά έχει πλέον και η Taiwan Semiconductor. Μετά από αυτά τα νέα, η μετοχή της εταιρείας έκλεισε θετικά στο σύν 1,53%. Για σήμερα Πέμπτη, περιμένουμε οικονομικά αποτελέσματα από Domino's Pizza, Walgreens και Delta Airlines. Πάνω απ' όλα όμως, η αγορά αναμένεται να επηρεαστεί από τον CPI ή αλλιώς δείκτη τιμών καταναλωτή, δηλαδή τον πληθωρισμό. Οπότε συντονιστείτε αύριο Παρασκευή που θα τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Και όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη
shop στην πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατηγράψτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατηγράψτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.